Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Υπήρχε αισιοδοξία όλο αυτό το διάστημα πως θα απαλλαγούμε τελικά από τα Capital Controls μέσα στο 2018. Όμως το κλίμα φαίνεται πως έχει αντιστραφεί. Μαζί μας η Βάσο Αγγελέτου. Βάσο, καλησπέρα. Γεια σου, Τέτα. Πραγματικά η κατάσταση διαμορφώνεται διαφορετικά από ό,τι περιμέναμε. Ενώ τα τραπεζικά στελέχη, ο κύριος Στουρνάρας, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, αισιοδοξούσαν και εκτιμούσαν το καλοκαίρι και το Σεπτέμβριο ότι μέσα στο 2018 θα έχουμε πλήρη άρση των Capital Controls, εφόσον όλα πάνε κατευχή. Καλά, ναι, κατευχήν, εφόσον βγούμε από το πρόγραμμα, όπως εξαγγέλει η κυβέρνηση. Τελικά φαίνεται ότι το κλίμα αρχίζει να αλλάζει. Με τραπεζικά στελέχη που έχει μιλήσει το Insider και παράγοντες της αγοράς, μας αναφέρουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να γίνουμε στο επόμενο έτος. Δεν υπάρχει περίπτωση να αρθούν οι περιορισμοί στην κίνηση των κεφαλαίων. Δεν ξέρουμε πότε αυτό θα συμβεί. Έχει να κάνει φυσικά με την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, όπως όλοι ξέρουμε. Πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τράπεζες πώς είναι τώρα αυτή τη στιγμή, ακριβώς, με τα αποθηματικά των τραπεζών. Είναι τα κόκκινα δάνεια τα οποία επισκιάζουν αυτή τη στιγμή και βαραίνουν τις τράπεζες, βαραίνουν το κλίμα. Είναι και η οικονομική ανάπτυξη, η οποία είναι ο παρανομαστής όλων των πραγμάτων, γιατί έχει να κάνει με την επιχειρηματικότητα, έχει να κάνει με την ψυχολογία σε μεγάλο βαθμό. Όλα είναι αλληλένδετα, γιατί εάν ξεκινήσει δυναμικά η ανάπτυξη, θα μπορέσει και ο κόσμος και οι καταθέτες να αποπληρώσουν τα δάνειά τους, οπότε κατευθείαν θα βελτιωθούν οι συνθήκες σε πολλά επίπεδα. Όμως βλέπουμε ότι έχει πέσει πάρα πολύ ο πήχης των εκτιμήσεων σε αυτό το τομέα, ναι. Γιατί εκεί που περιμέναμε αυτή την εποχή, για παράδειγμα πέρυσι, ότι θα αναπτυχθεί η οικονομία το 2017 με ρυθμούς 2,5%, βλέπουμε ότι έχει πάει στο 1,6-1,7%. Κάτι αντίστοιχο και με του χρόνου. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για 2,5% ανάπτυξη, δεν ξέρουμε αυτό αν θα έρθει. Πολλοί αναλυτές και ειδικοί εκφράζουν επιφυλάξεις. Επομένως, βλέπουμε ότι έχει αλλάξει το κλίμα και αυτό φαίνεται και σε έρευνα που έκανε η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία δημοσιοποιήθηκε στην αρχή του μήνα, στην οποία έρευνα φαίνεται ότι οι Έλληνες δεν πιστεύουν ότι θα γίνει άρση των controls στην επόμενη διετία, δηλαδή είναι πεπισμένοι ότι θα τα έχουμε μαζί μας και την επόμενη διετία και σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, 36% νομίζω, δεν εμπιστεύονται το τραπεζικό σύστημα. Και στις επιχειρήσεις είναι ανάλογη η κατάσταση. Ωστόσο, σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη που έχουμε μιλήσει, θα υπάρξει χαλάρωση, δηλαδή χαλάρωση θα υπάρχει σταδιακά όταν επιτυγχάνεται κάποιο στόχος. Ναι. Κυρίως για τις επιχειρήσεις μέχρι στιγμής, για να γίνονται οι συναλλαγές με το εξωτερικό πιο εύκολα. Μας έχουν πει, λοιπόν, μας έχουν αναφέρει ότι λογικά με την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, το Γενάρη, στις αρχές του Γενάρη, στις αρχές του έτους, θα έχουμε και μια επόμενη χαλάρωση και δεν αποκλείεται να είναι στις καταθέσεις. Ένα πιθανό σενάριο είναι να αυξηθεί το διάστημα, δηλαδή τώρα έχουμε 1.800 ευρώ σε διάστημα ενός μήνα, να έχουμε για παράδειγμα 3.500 σε διάστημα 2 μηνών, ούτως ώστε να μπορεί κάποιος να σηκώσει κατευθείαν 3.500. Αυτό είναι πιθανό να συμβεί, ωστόσο πλήρη απαλλαγή δεν αναμένεται.